Πάμε σε ταυτόχρονη σύνδεση με το Τατόι και το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε στο Τατόι το Γιάννη Ρίγο, στο κέντρο της Αθήνας είναι η Μέρη Γίγου. Γιάννη, θα ξεκινήσουμε με σένα. Έχεις εξασφαλίσει αποκλειστικές εικόνες, οι εργασίες είναι πυρετώδεις και πράγματι τα συνεργεία δίνουν μάχη να προλάβουν το χρόνο. Θα προλάβουν? Έτσι ακριβώς είναι, Ευλαμπία. Δίνουν μάχη για να, γίνουν, να είναι όλα έτοιμα. Θέλουν μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα να είναι εδώ στο Τατόι όλα έτοιμα για την κηδεία που θα γίνει αύριο εδώ στο Τατόι, που θα ταφεί ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Να σου πω ότι οι χώροι στον λόφο Παλαιοκάστρου, εκεί που βρίσκονται και οι βασιλικοί τάφοι, αρχίζουν και βρίσκονται εκεί ειδικά συνεργεία που καθαρίζουν τους βασιλικούς τάφους αλλά και τους χώρους που βρίσκονται εκεί. Να σου πω ότι επίσης απομακρύνονται κορμί δέντρων και κλαδιά από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βαρυμπόμπη, τότε που είχαν, είναι γεμάτο κλαδιά που απομακρύνονται συνεχώς αυτήν την ώρα με οχήματα της περιφέρειας. Ενώ να σου πω ότι ο χώρος που θα ταφεί αύριο ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Θέλουν όλοι μέχρι τις 7 η ώρα να είναι όλα έτοιμα. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά πέρασε ένα φορτηγό με 150 κορμούς δέντρων για να μπουν εκεί στο χώρο γύρω από τον τάφο και να είναι όλα έτοιμα, Ευλαμπία. Γιάννη, όσο ώρα μας μιλώ, σου βλέπαμε και τα πλάνα που έχεις εξασφαλίσει. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να είναι όλα έτοιμα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.